Σήμερα ο αγώνας εξελίχθηκε άσχημα για μας. Χάσαμε τον αρχηγό μας, την κεντρικό μας αμυντικό, τον Κώστα Δακοντίδη, με τραυματισμό στο γόνατο, στην αρχή του παιχνιδιού. Όταν μείναμε με 10 μέχρι να τον αντικαταστήσουμε, δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα σουτ το οποίο μάλλον πήγαινε στην αγκαλιά του ματοφύλακα και κατέληξε στην απέναντι γωνία αφού εξωτραγγίστηκε σε πλάτη παίκτη μας. Μετά ξεπεράσαμε λίγο αυτό το σοκ, ισορροπήσαμε, χάσαμε μία-δύο ευκαιρίες. Και προ το τέλο του μηχρόνου τη καθυστερή δεχτήκαμε γκολ με τον ίδιο τρόπο. Ένα φάουλ. Εξωτραγίστηκε η μπάλα πάλι σε σώμα παίκτη μα και δεχτήκαμε το 2-0. Και η Νέα Ιωνία είναι πολύ εμπειρή ομάδα και μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το σκορ χρησιμοποιώντα την εμπειρία τη και ό,τι άλλο έχει μέσα στο γήπεδο. Που εντάξει, κάποια ομάδα ξεπερνάνε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα από εμά, αλλά δεν χρειάζεται συνέχεια να παίρνει καθυστερήσεις και να παίζει αργά το παιχνίδι ώστε να περάσει η ώρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναμπούμε στο μάτς. Είχαμε και στο δεύτερο μισό κάποιες φάσεις, κινδυνεύσαν βέβαια προς το τέλος αργά στο παιχνίδι να δεχτούμε το τρίτο γκολ. Μένουμε στην προσπάθειά μας, την κάναμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, αλλά σήμερα μας εγκαταλείψε και η τύχη. Κάναμε δύο αναγκαστικές αλλαγές, δηλαδή χάσαμε και δεύτερο παίχτη από ένα διάστημα προς το τέλος του παιχνιδιού. Πιστεύω θα γυρίσει η τύχη και θα ανακάψουμε στα επόμενα παιχνίδια.